Βοβόσνιων προ Πούτιν και Ρωσία, σε αντίθεση με του μουσουλμάνου Βόσνιου, ξύνει πληγέ και δεν μπορεί να μην συνυπολογίζεται στην από καιρού εκφρασμένη αποσχιστική διάθεση των πρώτων που απειλεί τη σταθερότητα στη χώρα. Πάμε στο Γιώργο Τάτι. Έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα. Ακριβώ, Πέτρα, καλησπέρα. Ξανά διχασμένη η χώρα, καθώ η σερβική κοινότητα, όπω εκπροσωπείται στι δομέ του συνεταιρικού κράτου, προκρίνει ιδετερότητα σε σχέση με την ρωσική εισβολή. Χθε, μάλιστα, ο πρόεδρο πρόεδρο τη Σερβία, χώρα μητέρα πατρίδα των Σερβοβόσνιων, ανακοίνωσε πω δεν θα επιβάλλει κυρώσει στη Ρωσία, ενώ αρνήθηκε εμέσω να καταδικάσει. Αν και πέρασε πέτρα σχετικά παρατήρητο, σύμφωνα με διεθνή πρακτορία, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε προχθέ να αυξήσει την ειρηνευτική αποστολή που σχετίζεται με την Ένωση στη Βοσνία με 500 στρατιώτε, διπλασιάζοντα την υφιστάμενη δύναμη. Αυτό αξιολογείται πέτρα ω απάντηση στου φόβου ότι οι Σέρβοι αυτονομιστέ που συμπαραστέκονται στη Ρωσία θα παρακινόνταν σε δράση αφορμούμενη από τι εξελίξει στην Ουκρανία. 21 Φεβρουαρίου, να πενθυμίσουμε ότι τρει μέρε πριν την έναξη τη ρωσική εισβολή, ο μόνιμο εισηγητή του Ευρωκοινοβουλίου για τη Βοσνία Ριζεγοβίνη εξέφρασε την ανησυχία του για σειρά κλιμακωτών ενεργειών, ενώ στι 20 Φεβρουαρίου ο Τζοζέ Μπορέλ ανέφερε ότι η κατάσταση στη χώρα είναι πιο ανησυχητική από ποτέ. Ναι. Είναι αναγκαίο να επισημανθούν αυτά, Γιώργο, καθώ η πολιτική δομή τη Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι πολύ κοντά στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, στόχο τη Λευκοσία και του διεθνού παράγοντα για επίλυση του Κυπριακού. Ναι, Πέτρα, πρέπει να πούμε ότι η Βοσνία Ερζεγοβίνη πλέον βρίσκεται σε μεταγενέστερη φάση, καθώ τώρα φαίνεται να αποτυχάνουν οι δομέ του κράτου. Αρχέ ναι. Δεκεμβρίου, το Κοινοβούλιο των Σέρβων τη Βοσνία ενέκρινε διαδικασία για αποχώρηση από του κοινού θεσμού τη Βοσνία, κυρίω τον στρατό, τη δικαιοσύνη και τη φορολογική διοίκηση. Ουσιαστικά ζητεί αποδυνάμωση τη κεντρική κυβέρνηση ενώ απειλούν εμέσω για απόσχηση και ένωση με το Σερβικό κράτο. Τότε, Πέτρο Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε τη στήριξή του στου Σερβοβόσνιου. Σε αυτό συνυπολογίζεται και η κατηγορία τι προηγούμενε μέρε του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Λαυρόφ πω μισοφόροι από Αλβανία, Βοσνία, και Κωσυφοπαίδειο πήγαιναν να πολεμήσουν στον Τομπά, κάτι που κυβερνήσει. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο Τάτη για το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ και σημαδιακό. Τρομακτικές είναι όμως οι προβλέψεις για την ενεργή.